Παραμύθι αρχίζει δεμένο με μια κόκκινη κλωστή. Κι ο έρωτας το παραμύθι θέλει πάντα να ζούμε μαζί. Χτυπάει καρδιά μου δυνατά. Έτσι ξεκινάω δυνατά. Καλημέρα ξανά, καλημέρα. Γιατί χτυπάει καρδιά μου. Πολύ μου αρέσει αυτό το σουξέ. Στεφανάκο μου, τι ωραία τραγουδάρα έπαιρνε, Μωρίνα μου. Καλή επιτυχία λοιπόν. Εγώ δεν θα με γρηγορήσω καθόλου σήμερα. Πάμε να υποδεχτώ την Κατερίνα Νούλα να μου πει για τα στεράκια. Την Κατερίνα Νούλα υποδεχτώ. Έλα Κατερίνα, με το τα. Χόρευε, χόρευε Κατερίνα. Να την πηγαίνει και η Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα μου, τα τα τα. Τι κάνεις? Να καλά εσύ. Ξεκινάμε να λέμε χρόνια πολλά. Ναι, γιατί να μην σε πεις. Τι κάνεις, μας έλειψες Κατερίνα μου. Ήρθα πάλι για να με δείτε. Ήρθες πάλι για να σε δούμε. Ωραία, πάμε να μου πεις τι γίνεται. Πλανητικά καλά πάμε. Ναι. Έχουμε μία Αφροδίτη ανάδρομη στις 18. Εγώ θα σας μιλήσω για όλη τη βδομάδα. Πώς θα περάσουμε αυτή τη βδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Να δούμε ένα-ένα ζώδιο ξεχωριστά. Να ξεκινήσουμε από τον κρυό. Έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει. Από τον κρυό. Άμα ξεκινάνε έτσι τα ζώδια, να ξεκινήσουμε να υπάρχει ιεραρχία. Ξέρεις γιατί ξεκινάς τον κρυό? Γιατί έχει κέρατα. Τα κέρατα είναι ισχυρά στο ζωδιακό κύκλο. Και εγώ έχω κέρατα. Πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, πάμε Κατερινάκη. Πάμε με τον κρυό, ναι. Ο οποίος θα έχει μια καλή διάθεση, θα έχει επικοινωνία, θα περάσει καλά με φίλους. Θα είναι η ψυχή της παρέας. Η Αφροδίτη ανάγκη που είπα λίγο πριν στις 18 δεν τον πτωεί. Ρίσεις που θα έχει, ναι. Συναισθηματικά είναι ίσως μια περίοδο να πάρει κάποιες αποφάσεις ποιον θέλει, ποιους θέλει. Μπορεί να κάνει και μια επισημοποίηση κάποια σχέσης. Ωραία. Οι αδέσμευτοι μπορεί να κάνουν κάποια γνωριμία, είναι εποχή. Το θέμα είναι να αποφασίσει. Ο Άρης έχει μπει στο τοξότη. Αυτούς για τους κρυούς είναι θετικό, γιατί τους φέρνει ευκαιρίες. Τους φέρνει ευκαιρίες και ίσως για κάποιο ταξίδι, να σκεφτούν κάποια πράγματα. Τα οικονομικά τους έχουν καλυτερεύσει, οπότε μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν από τη στιγμή που έχουν τα χρήματα δικά τους. Πάμε στους Ταύρους. Οι Ταύροι είναι προβληματισμένοι με τα οικονομικά τους, αλλά είναι προβληματισμένοι και το τι θα πούν οι άλλοι με τα λόγια φίλων. Εκεί θα έλεγα ότι θα πρέπει να το μετριάσουν, θα πρέπει να αποφασίσουν ήδη για τη ζωή τους, να μην επηρεάζονται. Στα συναισθηματικά τους, ειδικά αυτοί που έχουν γεννηθεί στις τελευταίες μέρες του ζωδίου, είναι πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έχουν και κάποιο απόγονο, κάποιοι από αυτούς. Θα πρέπει να είναι εγκρατείς με τα χρήματα, να τα χαλάνε, αλλά με μέτρο. Πρέπει να κάνουμε αγορές, γιατί είναι και Χριστούγεννα, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Βεβαίως. Πάμε στους διδύμους. Ο δίδυμος αυτή τη στιγμή έχει μία φοβία. Έχει μπει ένας Άρης στον τοξότη, που δείχνει μία φοβία με το πώς θα χειριστούμε τα χρήματα, τι θα μιλήσουμε, τι θα πούμε. Έχει πολλές σκέψεις αυτό το διάστημα, μπερδέματα. Εγώ θα έλεγα να χαλαρώσουν λίγο, να μην προσπαθούν να παντρέψουν τη λογική με το συναίσθημα. Αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Και αυτό το διάστημα, φοβίες, αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε και κάποιον άνθρωπο, πρέπει να βγούμε, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να περάσουμε καλά. Δεν πρέπει. Πάμε στον καρκίνο. Έχει άγχος, έχει ένα μόνιμο άγχος. Πάντα οι καρκίνοι έχουν άγχος. Όπου παιδιά ο καρκίνος, τώρα συγγνώμη δεν ξέρω ποιος είναι καρκίνος, αλλά είναι το συντή της φτωχολογιάς, δηλαδή όλη την ώρα. Πρέπει να απαλλαγούν από αυτή τη μιζέρια που βγάζουν. Είναι γιορτινές μέρες, έχουν πάρα πολλές προετοιμασίες. Ο καρκίνος δεν είναι μίζερος. Απλά σκέφτεται με το δικό του μυαλό για όλους τους άλλους. Αυτό που πρέπει να κάνει, επειδή είναι και άτομα φιλόξενα του σπιτιού και επειδή ίσως θα έχουν και τραπέζια, θα έχουν και κάποιο κόσμο, θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή, εντάξει, να κάνουν δουλειές, αλλά να ηρεμήσουν κιόλας. Θα υποδεχτούν κόσμο, θα περάσουν καλά, είναι καλές μέρες. Ναι. Πάμε στο Λέον. Ο Λέον και χρήματα πήρε και τα δύσκολα πέρασαν και αυτοί που γεννήθηκαν από 3 μέχρι 12 Οκτωβρίου περάσαν δύσκολα, τώρα είναι στην καλύτερη τους φάση. Θα βγουν έξω, θα περάσουν καλά.
Θα πρέπει να είναι συγκρατημένοι σε αυτά που τους λένε, σε δουλειές, σε συμφωνίες, σε πράγματα τα οποία καλό είναι να μην υπογράψουν τώρα κάποια σύμβαση, να αφήσουν με το καινούριο έτος. Θα πάρουν πρωτοβουλίες σε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει πάλι όλα αυτά να τα πάμε στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Mm-hmm. Θα ήταν προτιμότερο. Και πάμε στους Παρθένους. Οι Παρθένοι έχουν μπερδέματα, έχουν πολλές σκέψεις στο μυαλό τους και στα συναισθηματικά τους και στα επαγγελματικά τους. Στα επαγγελματικά τους είναι καιρός μετά από κάποιο διάστημα που είχαν προβλήματα να λύσουν ίσως μια συνεργασία. Θα ασχοληθούν πολύ με το παρελθόν, θα ασχοληθούν με πράγματα τα οποία τους με χρήματα, με δουλειές, με συνεργασίες, σίγουρα θα ασχοληθούν, αλλά θα πρέπει όμως να πάρουν και μια πρωτοβουλία να φύγουν. Ναι. Και να φύγουν από συνεργασία και να φύγουν ένα ταξίδι για να χαλαρώσουν. Είναι εποχή για τέτοια πράγματα. Πάμε στο ζυγό. Ο ζυγός είναι καλά οικονομικά. Είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση οικονομική. Τα οικονομικά του ευνοούνται από τον Άρη που μπήκε στον τοξότη. Θα έχουν και αυτοί πολλές συναντήσεις με φίλους, παρέες, οικογένεια. Η ζυγή του τρίτου δεκαημέρου είναι αρκετά τυχερή αυτό το διάστημα και τα τυχερά παιχνίδια τους πάνε, με μέτρο βέβαια. Και μία νέα γνωριμία. Είναι του τρίτου δεκαημέρου όμως η ζυγή. Ναι. Το τονίζω. Πάμε λίγο πιο γρήγορα, πάμε στο Σκορπιό. Ο Σκορπιός έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις αυτόν τον καιρό, έχει πάρα πολύ κούραση, έχει πάρει χρήματα από τη δουλειά. Όμως αυτόν τον καιρό θα εξελιχθούν κάποια πράγματα τόσο στα συναισθηματικά του, τόσο στα επαγγελματικά του. Πολλές φορές πρέπει να δώσει κάποιες ευκαιρίες σε κάποιο συναισθηματικό δεσμό και οι δεσμευμένοι θα πρέπει να ακούσουν τον σύντροφό τους για να μην έχουν εντάσεις και προβλήματα. Ναι. Ο τοξότης για μένα είναι το ζώδιο του μήνα, ό,τι σκεφτεί θα το έχει, ο Άρης είναι στο ζώδιό του, ο ήλιος είναι στο ζώδιό του, έχει πολλή ενέργεια, τα οικονομικά του έχουν στρώσει, οι τυχεροί του ζωδίου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν γεννηθεί τις τελευταίες μέρες, είναι η εποχή τους και μπορούν να διαχειριστούν τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο. Τον εγώ καιρό λοιπόν, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν τα οικονομικά και παίζουν και τα ερωτικά. Τα οικονομικά είναι καλύτερα, έχουν αποφύγει προβλήματα, θέματα, στα συναισθηματικά όμως γκρινιάζουν λίγο παραπάνω, πρέπει να το προσέξουν. Οι δεσμευμένοι θα πρέπει να περάσουν καλά με τον σύντροφό τους και να τον ακούν, αυτό είναι το σημαντικό. Και να μην επιλέγουν τόσο, θα έλεγα, θα πρότεινα, γιατί έτσι πρέπει να μιλήσω σε έναν εγώ καιρό, θα πρότεινα να μην επιλέγουν τόσο. Πάμε και στους υδροχόους. Κατάλαβα. Οι υδροχόοι πρέπει να βάλουν προτεραιότητες. Έχουν ανάγκη για διασκέδαση, έχουν κουραστεί πολύ. Θα πρέπει να ασχοληθούν οι γονείς περισσότερο με τα παιδιά τους, λόγω πολλού φόρτους εργασίας τα αφήνουν, τα παραμελούν. Είναι εποχή για κάτι τέτοιο. Και αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν εντάσεις, προβλήματα, θέματα, καλό θα ήταν να μην είναι απόλυτοι. Να προσπαθούν να ξεπερνούν όλα αυτά και να συζητούν. Πάμε στους ιχθύς, οι οποίοι έχουν πολλές υποχρεώσεις και λίγο χρόνο. Αυτό είναι σε όλους μας, απλά αυτούς τους αγχώνει περισσότερο. Αυτοί που έχουν γεννηθεί τις πρώτες μέρες, σίγουρα είναι πιο ευνοϊκοί αυτό το διάστημα, θα τους έρθουν τα πράγματα καλύτερα. Όμως όλοι οι ιχθύς θα έχουν νέα ξεκινήματα και θα αφήσουν πράγματα και για την επόμενη χρονιά. Είναι η χρονιά τους. Δεν τα κάνω αυτά τα φατσάκια για σένα, τα κάνω για τους συνεργάτες μου. Τελειώσαμε? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκό μου, Κατερινάκη. Δεν μου βγαίνει, παιδιά, σήμερα. Τι είπες? Βιάστηκε σήμερα, καθόλου δεν βιάστηκε. Μια χαρά μου το πάσος, ωραία το που τα πήγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα λέμε αύριο. Πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η λατρεμένη μου Γαλήνη Κυρμπόμπα. Έλα κοντά, κοριτσάκι μου πανέμορφο με τα καρό σου, να μιλήσουμε τώρα και ενόψιν εορτών πώς πρέπει οι γυναίκες να είμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε σηκάτες και όμορφες όλο τον χρόνο και πάνω απ' όλα για την ομορφιά. Εκεί θα τονίσω. Μου έλεγες πριν που σου έλεγα ότι πόσο πολύ οι μανούλες, γιατί και εσύ μανούλα και εγώ μανούλα, πόσο καλό πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας, στους τριγύρω μας, στους συντροφό μας, ακόμα και στα παιδιά μας, να μας βλέπουν περιποιημένες. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως να πούμε από την αρχή ότι εσύ διατηρείς ένα χώρο ομορφιάς
Στην Αργυρούπολη. Στην Αργυρούπολη, που εκεί έχεις παροχές, φρυδάκια. Χυλάκια, ματάκια, ναι. Βλεφαρίδες. Οπότε, ό,τι είναι για τον καλοπισμό μιας γυναίκας, μπορείς να τις το εξασφαλίσεις με μεγάλη επιτυχία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επειδή βλέπουμε πάρα πολλά διαδικτυακά κακά αποτελέσματα, χωρίς να θέλω να θίξω καμία, αλλά εσύ επειδή αυτή τη στιγμή είσαι κορυφή στη δουλειά σου, όχι μόνο για το ωραίο αποτέλεσμα, αλλά και για την καθαριότητά σου. Ευχαριστώ. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε να μου πεις μία διαδικασία εφρυδιών, σε τι ωφελεί στα χυλάκια, όταν μιλάμε για το permanent, σωστά? Με το ημιμόνιμο make-up. Ναι, σε όλα τα σημεία του προσώπου. Ναι, ενώ τονίζω ότι είναι ημιμόνιμο. Ναι, γιατί οι γαλήνοι έρχονται και σου λένε ότι θα μείνουν έτσι εφορώ ζωής. Ναι. Α, και μου το ζητάνε κιόλας και δεν είναι σωστό. Εμείς θέλουμε ημιμόνιμο, δεν θέλουμε κάτι να κρατάει στο πρόσωπο για μια ζωή, γιατί μετά όχι. Γίνεται γκρι, πράσινο. Όχι, εν τω μεταξύ να πω ότι πόσο καλά είναι τα χρώματα, σωστά το λέω, ναι, που χρησιμοποιείς. Εσύ πάντα ελέγχεις τις πελάτες σου, γιατί κορίτσια σήμερα θέλεις να φέρω εδώ πέρα τη γαλήνη. Κατά καιρούς βλέπω κάκιστα, όταν σου λέω κάκιστα αποτελέσματα. Το μαλλί να είναι ξανθό και το φρύδι, φαντάζομαι πόσα cover up έχεις κάνει, καλά το λέω. Και cover και αφαίρεση και κάνουμε συνέχεια με remover, δηλαδή κάνουμε αφαίρεση παλιοτατού, κάνουμε και αυτή τη τεχνική. Και με laser και με remover. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το φρυδάκι. Πόσο ανέμακτη είναι η διαδικασία, δηλαδή κάποια πελάτησα πονάει, μπορεί κάποια να πω ότι θα μπει ξηράφι, ξέρεις, ποτέ. Εμείς ήθελα να τα πεις. Οπότε πώς γίνεται η διαδικασία στα φρυδάκια? Λοιπόν, η διαδικασία, επειδή έχει εξελιχθεί αυτή η τεχνική. Και πια εισχωρούμε στην πρώτη στιβάδα του δέρματος, ανέμεκτα και χωρίς πόνο, με μία πολύ λεπτή βελονίτσα μίας χρήσεως εννοείται. Στην πρώτη στιβάδα του δέρματος δεν υπάρχει αίμα, δεν υπάρχει πόνος. Δεν υπάρχουν κάπαλα. Τίποτα, ούτε κάπαλα. Είναι πολύ επιφανειακό, γι' αυτό και το χρώμα διατηρείται όντως καφέ και δεν παραμορφώνεται. Βασικό από το γαλήνιο. Αυτό που λέω, επειδή παρακολουθώ την ομορφιά και μ' αρέσει η ομορφιά και όπως βλέπετε είμαι και μια σικάτη γυναίκα, γιατί μ' αρέσει αυτό που βλέπω, να βγαίνει, να είναι ωραίο, να μην είναι αντιαισθητικό. Πόσα λοιπόν βλέπουμε? Άλλο να είναι παραγγελία της πελάτης που και πάλι εσύ δεν το δέχεσαι. Είμαι λίγο αυστηρή. Ναι, το ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ αυστηρή. Να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα, κορίτσια, επειδή για το φρύδι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και το ξαναλέω, ότι πόσο μπορεί να σου χαλάσει την έκφραση του προσώπου, αλλά και πόσο μπορεί να τη βελτιώσει ένα λάθος. Είτε που δεν έχουμε φρυδάκια, αυτό είναι από τη φύση μας βέβαια, που να γεμίσουμε και να φτιάξουμε. Και πόσο μπορεί να σου πάει και πολύ ακριβό το ένα λάθος. Δηλαδή υπάρχουν κρίτσια πάλι που με επιστρέφουν στην αφαίρεση, δεν ξέρω γιατί σήμερα. Ότι και ένα χρόνο, κάθε μήνα έρχεται πελάτη και κάνουμε την αφαίρεση. Δηλαδή είναι και χρονοβόρο και ψυχοφθόρο. Κυρίως να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Γιατί όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, υποτίθεται θέλεις να το κάνεις. Εγώ θα σας πω, κορίτσια, ότι μόλις κάνετε τα φρυδάκια, τη γραμμούλα που κάνει η γαλήνη μου, eyeliner, χυλάκια. Αυτά. Και έχω μια συνεργάτη που κάνουμε βλεφαρίδες. Ναι. Εγώ προσωπικά κάνω permanent και φυσικά σεμινάρια. Ναι, λοιπόν, να σου πω κάτι, μια που το είπαμε αυτό, επειδή είσαι πάρα πολύ γνωστή και κορυφαία στο χώρο σου, έχεις κάποια προγραμματισμένα σεμινάρια μετά τις γιορτές? Φυσικά. Ωραία. Έχουμε σεμινάρια το Γενάρη. Ωραία. Που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν και στην Κύπρο πια. Ωραία. Υπάρχει μια πολύ δυνατή συνεργασία στη Λάρνακα. Ωραία. Θεσσαλονίκη, Πύργο. Η ίδια τα πραγματοποιείς τα σεμινάρια, έτσι? Η ίδια, ναι. Μπράβο, να το πούμε αυτό, είναι και πάρα πολύ. Και θα φέρω τεχνίτρες καταξιωμένες από το εξωτερικό. Γαλήνη μου, ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι είσαι μας του είδους, γι' αυτό εγώ θα πω ότι να εμπιστευτείτε καλά χέρια. Όχι επειδή έχω τη γαλήνη εδώ, ότι πρέπει να και καλά να πάτε τη γαλήνη, εγώ απλά σας συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατί αν θέλετε ένα σωστό, καλό και καθαρό αποτέλεσμα, ό,τι αφορά το permanent tattoo σε φρυδάκια, χυλάκια, ματάκια, αυτά. Θες και άλλα, λέει. Δεν ήθελα να είχα κι άλλα. Πιστεύω ότι καλό είναι κάθε επαγγελματίας να κάνει focus
σε ένα πράγμα. Όταν μα ούτως ή άλλως στο χώρο σου το είπες και η κοπέλα με τις βλεφαρίδες. Πρέπει να κάνεις focus σε ένα πράγμα. Σωστό. Και έτσι γίνεσαι γνωστό. Ναι. Και ούτως ή άλλως και η συνεργάτητά σου που είσαστε μαζί στο χώρο που ασχολείται για τις βλεφαρίδες ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτό. Λοιπόν, Γαλήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, τα λέμε αύριο θέλω να μου πεις για τα σεμινάρια. Να, σε ευχαριστώ κουκλάρα μου από εκεί πας. Πρόκειται να μου ρίξει την καρδιά. Ωραία. Γιατί από καρδιά. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε μια κίνηση ανθρωπιά, σε μια κίνηση αγάπη. Ό,τι έχετε από το ειστέρημά σας, η ταβέρνα Ο Κρητικός στην Αμφιάλη κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, κίνηση. Ό,τι έχετε από το ειστέρημά σας, μπορείτε να το πάτε στην ταβέρνα Κρητικός. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν οικειοθελώς, μαγειρεύουν για να ταΐσουν όλες τις άπορες οικογένειες. Ένα παραπάνω, παιδιά, Χριστούγεννα έχουμε, είμαστε με στην καρδιά των Χριστουγέννων. Αυτή η περίοδος είναι. Καλό είναι να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Θέλω όμως αυτό το σημείο να υποδεχτώ τον κύριο Χαράλαμπο Κατσιβαρδά με τα καλούδια του. Τι ωραία μου φέρες, χάρη. Θα σου προσφέρω αυτό το δωράκι, είναι ένα ποτό. Ειδήποτε από ό,τι μπορώ να διαπιστώσω και σοκολατάκια από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρη μου. Εν ώψη των Χριστουγέννων, διότι την επόμενη εβδομάδα εγώ θα απουσιάσω, δεν θα μπορώ να είμαι στο εορταστικό σου πρόγραμμα. Άρα έστω και πρόωρα. Ευχαριστώ, γλυκέ μου, χάρη. Για να το πιείς και να γευτείς σοκολατάκι με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Είναι σαν να πίνω εσένα και να γεύομαι πάλι. Αυτό με προκαλείς, με προκαλείς. Εγώ μόνο. Θα σε σχολιάσω όμως, Λέοντας. Γιατί να με σχολιάσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, εντάξει τώρα όπως εκφράζονται οι καλεσμένοι μου, κοίτα κολλήσουμε σε μια καλημέρα, σε μια καλησπέρα. Στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές. Ναι, καρδούλα μου. Θέλω μόνο ευχάριστα σήμερα. Ευχάριστη. Επικαιρότητα μόνο ευχάριστη. Πάντως βλέπω ότι χαίνει μια σχισμή. Σχισμή? Χαίνει. Το χαίνει σημαίνει ότι υποβόσκει. Σήμερα... Εγώ πρέπει να εντοπίσω τη χαίνουσα σχισμή του φορέματος. Τη βλέπει και καλά τη σχισμή. Αλλά χάρη, σήμερα φοράω καλτσονάκι. Αυτό το κάνει το ζήτημα ακόμα πιο ελκυστικό. Αλήθεια. Και εγώ την προηγούμενη φορά στα έβγαλα όλα. Γιατί μου δημιουργούνται δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες έτσι επιτείνουν την φαντασία. Τι λες, βρε χάρη. Προς το ιδεώδες, μου παρέχει. Ναι. Ότι τα παιδιά, τη δικλείδα ασφαλείας. Την είδα τη δικλείδα. Θέλω να μου πεις ευχάριστα. Ευχάριστα, βεβαίως. Επικαιρότητα, λοιπόν, όπως πάντα. Καταρχάς, επικαιρότητα να πούμε το εξής, όπως το λέω σαν γενική κατευθυντήρια γραμμή, ότι πρέπει να είναι η σκέψη όλων μας προς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από αυτό το χτυκιό, να το πω έτσι, από την νόσο, είτε κατοίκον νοσηλείται στα νοσοκομεία. Ο Θεός να βοηθήσει για την κατάσταση αυτή. Αυτό. Και επίσης, εν ώψη εγώ των εορτών, πέραν από τις ευχές, οι οποίες πρέπει να είναι εγκάρδιες, ο Σάφτος πρέπει να προσιλωθούμε στις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα και πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, διότι ιδίως είναι η γέννηση του Ιησού Χριστού, κατά τον τρόπο τον οποίο γεννήθηκε, δεν μπαίνω σε θεολογικά ζητήματα, αλλά αν πάρουμε και αναδείξουμε την κοινωνική πτυχή, πρέπει να εκδηλώνουμε αλληλεγγύη. Δεν είναι μια γιορτή χωρίς υπόβαθρο πνευματικό ή χωρίς χρωματισμό και για την οντολογική μας υπόσταση, αλλά και για την ανθρώπινη υπόσταση. Άρα λοιπόν, εν ώψη τουλάχιστον αυτών των εορτών, δεδομένου ότι συμπληρώνεται 2 χρόνια, όπου όλη η ανθρωπότητα έχει δοκιμαστεί και έχει κλειδονιστεί λόγω του κορονοϊού, που αυτή ήταν η γενεσιουργός αιτία που είχε ανατραπεί η κανονικότητα, φέτος με λιγότερους περιορισμούς. Ωστόσο όμως υπάρχουν πάρα πολλοί νοσούντες ή και θάνατοι και το καθεξής. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να εναρμονιστούμε με την κατάσταση αυτή και μέσα στο πλαίσιο αυτό να μεταδώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε δηλαδή την θετική μας δύναμη και ενέργεια. Και στο μέτρο το οποίο μπορεί ο καθένας, όπως σε άκουσα καθώς ερχόμουν, προς το στούντιο δηλαδή εισερχόμουν, να κάνουμε αγαθοεργίες, γιατί είναι πραγματικά θα πιάσουν τόπο εν ώψη των εορτών. Να μην περιχαρακωθούμε δηλαδή στην εγωκεντρική πλευρά. Ακριβώς στην ατομικότητά μας, διότι δεν γνωρίζουμε τη στιγμή την οποία εμείς σήμερα έχουμε όλα τα καλά, όλα τα αγαθά ή βρισκόμαστε υγιείς. Τι συμβαίνει αύριο μεθαύριο και ποιοι κατά τη στιγμή την οποία είμαστε καλά θέλουν την δική μας συμπαράσταση και ψυχική και ηθική και οικονομική. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αλληλέγγυοι, συν Θεό, εν ώψη αυτών των εορτών, βεβαίως
να περάσουμε καλά, να αποσυμπιεστούμε γιατί το έχουμε ανάγκη, αλλά πάντοτε με συμμετρία, ηρεμία και με γνώμονα, με μέτρο, ουσιαστικά τον συνάνθρωπό μας, εκεί πρέπει να είναι η σκέψη μας, ως προς τις όλες τις εκφάνσεις και τις τυχές του συνανθρώπου μας που βρίσκεται, όπως είπα, είτε οικονομικά, είτε από άποψη ασθένειας και το καθεξής. Εμένα αυτό είναι το μήνυμά μου στις εορτές. Πολύ ωραίο, πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Αισιόδοξο μήνυμα και ανθρωποκεντρικό. Πολύ. Είναι θριαλίδα, είναι ευκαιρία οι γιορτές να αναδεικνύουμε δηλαδή αυτά τα μηνύματα, την ανθρωπιά μας. Είναι θεωρώ συμβιβασμένο. Εγώ όμως θέλω να πω, όμως, χάρη αν το μου επιτρέψει, ότι δεν περιμένουμε τις γιορτές. Παιδιά, καλό είναι η ανθρωπιά μας να φαίνεται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και ας μην είναι φανερή, να μπορούμε να είμαστε φιλάνθρωποι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα, το διαχρονικό και το απαρασάλευτο. Αλλά εν ώψη των εορτών, πολλές φορές είναι μια περίοδος αναθεώρησης, σκέψης, αυτοδιάσκεψης με τον εαυτό μας και ούτω καθεξής, διότι δίνουμε μια μορφή ανακοχής από τον πόλεμο της καθημερινότητας. Άρα είναι μια περαιτέρω αφορμή να συνειδητοποιήσουμε ορισμένα πράγματα και να σταθούμε αλληλέγγυοι προς τον συνάνθρωπό μας, ιδίως κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, λόγω της ασθενείας, η οποία πλήττει, όπως είπαμε, παγκοσμίως όλους τους ανθρώπους. Άρα είναι μια χρυσή ευκαιρία να το επιτύχουμε αυτό. Ωραία. Γλυκέ μου χάρη, πέρασε πάρα πολύ ωραίος ο χρόνος. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Δεν θα φοράω και καλτσονάκι. Α, ωραία. Αυτό θα μου άρεσε. Και εμένα να δεις. Θα πάρω και αέρα. Με μπουμπούλωσε σήμερα. Λέω να σημαίνω ότι είδα πιο έτσι με καλτσονάκι, πρεστιζάδι και το καταξής. Άκου χάρη μου, πάμε στο Πέστα Χρυσόστομε και ερχόμαστε εδώ με την άλλη λατρεμένη μου καλεσμένη. Για πάμε, παρακαλώ, δεν πάμε. Κάτσε εκεί. Πάμε έτσι, πάμε. Πήγαμε. Έτσι εγώ, χωρίς λόγο. Τι έγινε, μωράκι? Πρεπές είμαστε. Πώς με βλέπεις με τη ζαντιέρα? Ζαντιέρα. Ζαντινιέρα και ζαντιέρα. Κοίτα τι ωραίο ρουχαλάκι σου βάλα σήμερα να σε ξεσηκώσω. Κοίτα εδώ. Πολύ σεξι. Έχει και εσύ μια τρύπα εδώ, η αλήθεια. Δύο τρύπες έχεις. Μόνο εκεί. Να σου πω. Τι. Άκου να δεις τι είναι το σηκώ. Ακούω, καρδουλίνη μου, ακούω. Σουβιλικιά. Γλυκιά! Νομίζω ότι τι έβαλες εσύ και έβαλες το στόμα σου, μικρέ? Τίποτα. Τα ανοίγει το στόμα του και που... Αλλά τα ανοίγει που και κακό πειράζει που ανοίγουμε το στόμα μας, δεν κατάλαβα. Θα μας κάνεις πουμάτε στο στόμα μας. Είναι έφωνος, λέει, με την πάρτι σου. Άφωνος. Α, ναι. Εδώ με έναν άφωνο την πάρτι, μην το ξέρω. Άμα να μην είναι γη, εγώ θέλω να μιλάω. Για πες μου. Ακού να δεις. Ναι. Επανήλθαμε νέα. Παλιά, παλιά γνωστέ. Όπως. Όχι παλιά, νέα είναι η κοπέλα. Θέληξη. Α. Από τα 16 σου μαγίσα. Στα 17 με σακάρισα. Τι έγινε, είναι το παλιάτσιο. Δεν φοράς μικρόφωνο, Μαρία μου, αλλά ήρθες για να δώσεις φιλιάκι. Όχι. Ήρθες. Δεν αφήνω να ακούγεται, παιδιά. Θες να μείνεις μαζί μου? Θέλω να μείνεις μαζί μου. Πήγαινε πιο κοντά, δεν θα γίνω. Λοιπόν, εσύ μου είπες ότι θα του δώσεις ένα φιλάκι και θα πεις. Όχι. Όχι. Πες τα γόνατα, παρακαλώ πολύ. Αφού περίμενε καιρό να μου το κάνεις αυτό. Πες τα γόνατα. Έλα. Έλα. Τι θα κάνουμε. Έλα, το έχεις ξανακάνει αυτό. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει. Από πού είναι. Όχι το δικό σου, το δικό μου το έχεις ξαναβάλει. Να σου πω κάτι τώρα, Αποστόλη. Λοιπόν, συγγνώμη, μισό λεπτό εγώ. Εδώ μια στήλη σύγκοντάρα. Ήθελα να δώσω ένα φίλο να αφήσω το δαχτυλίδι. Φεύγει και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Αύριο θα τα πούμε. Μετά, όχι, με τρελάνε. Ωραία, Μαρία! Τι κάνεις? Τώρα που κάνεις τις τρίγες που τις κάνεις. Το μεταξύ μια φορά που με είχε βγάλει παιδιά μια φάνα, μου είχε βγάλει μια φάνα μαλλιά. Ναι. Θέλω να σου πω ότι έκανε πάπταγο. Τι είπατε, Χρυσόστομε, για την πάρτι σου. Θέλω να σου πω, έτσι που είχε μαλλιά σου, μετά έκανε σε τριπλάσιο όγκο. Ναι. Έκανε πάπταγο. Έγινε χαμός. Συγγνώμη, παιδιά, ένα λεπτό, γιατί έχω τα παίξει με τον Χρυσόστομο. Εσύ ήρθες εδώ να πάρεις ένα φιλί, να σου κόψει το δαχτυλίδι που το έχω σου πριν σε μένα, βέβαια. Σε κόψει το δαχτυλίδι. Περιμένω και το σένα να μου κόψει το δαχτυλίδι, δεν μπορώ. Τι είναι, Μαρία, πόλους κοσίματα θες?
Δεν σε έχω σύμπτωση. Λοιπόν, δεν ακούγεσαι, Μαρέ. Μαθαίνουμε γιατί πέρα από το φιλί, θέλω να πω. Το Μαρτυρίδη χαρίζεται. Χαρίζεται, Μαρτυρίδη! Χαρίζεται τα φιλίδια εκεί. Λοιπόν, να σας πω κάτι για να μην ξεπέρασουμε το θέμα. Αυτό το καθισό τώρα μιλάει και τριγιά. Αυτό το καθισό. Άκου να δεις, λοιπόν, εγώ έχω το μικρόφωνο. Ναι. Θέλω να σας πω που το χαρίζεται. Είναι καλό σου σκοπό. Το μισό. Χαρίζεται το δαχτυλίδι της Μαρίας Αλεξάνδρου στο ζευγάρι του Big Brother Χερονίτα Παντουλίδη. Ορίστε. Ε? Η Χερονίτα. Είναι το ζευγάρι. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε στις τρίχες. Λοιπόν, Μαρία, μάθαμε για τις τρίχες σου. Για τις τρίχες δεν μας έδειξε η ώρα. Μάθαμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φιλιάκια Μαρία, λέξε. Άντε μα λέγε λίγες και εσύ κόμματα. Λοιπόν, πάμε από στόλη, λέγε αγάπη μου, λέγε αγάπη μου, λέγε. Κάτσε Μαρία μου, μισό λεπτό Μαρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιάκια Καρδουλίνη. Έλα, ναι. Έλα, μα. Γεια σου, Μαρία. Πάμε, έλα, έχεις σκοτώ το κοινό. Λέγε μια στα γρήγορα. Μα λέγε τι θέληση. Ναι. Το πέντε τραγούδι θρυπή. Από τα 16 μου μάγισσα. Ναι. Στα 17 τα χάρισα. Ναι. Ναι, παιδιά, πάνω του Γιώργου Αρκαίου. Τι λες καλά, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι με τον Γιώργο. Πόσο ερωτευμένη ήμουνα με τον Γιώργο. Φουλ καψούρα. Φουλ καψούρα ήμουνα. Καψούρα, καψούρα. Να σου πω όμως κάτι. Ποτέ δεν είναι. Μα είσαι ένα πάρα πολύ καψούρα. Όχι πάρα πολύ, σιγά. Τι με έχεις περάσει, καψουρογκόμενα. Όχι. Τι. Έχει μια καρδιά λαγάνα. Ναι. Και δυο μάτια πλάνα. Έχω και τα πλάνα, έχω και τη λαγάνα. Πώς τα λέω αυτά. Να σου πω κάτι. Έλα και πέστε. Ο Γιώργος μου θα ξαναβγεί κανονικά στις πίστες. Ναι! Α! Έχει μια κανάλι πολύ ωραία, τώρα τα βλέπουμε όλοι, πολύ συγκινήθηκα. Κι εγώ συγκινήθηκα, έχουμε μεγαλώσει με τον Γιώργο και πάμε τώρα Dancing with the Stars, θα μου πεις μία. Άρα, μαρέ, κοίτα να δεις τι εκπομπή είναι αυτή. Ναι, θα πει, τι. Όχι, το μικρόφωνο παιδιά είναι κανονικά ανοιχτό. Πάμε να δεις Dancing with the Stars. Ακούγομαι. Να με. Ακούγομαι, εντάξει. Ωραία, λέγε. Dancing with the Stars, εντάξει. Είχε πάει ο Καράβας. Ναι. Ο Γιώργος. Ναι. Μέσα σε τη Μαρία Αλεξάνδρου, δεν μπορώ να πιάσω. Είτε φακλάμψε αυτό και θα πω κάτι. Ωραία, λέγε. Τι φοβάμαι. Το Dancing with the Stars που έγινε στο Μαρία Αλεξάνδρου. Περέα μου. Περέα μου. Με το... Σ' αρέσει το Dancing. Μ' αρέσει και το Dancing και το The Star. Ωραία. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Έντουαρτ μου αρέσει. Ο Καράβας πολύ καλό ήταν. Συντονίστηκες μαζί με το fan club. Παιδιά, δεν είναι το fan club μου. Όταν μπαίνει, ναι, όταν μπαίνει η Μαρία Αλεξάνδρου, παθαίνω μια ταράτσουλο. Ναι, είναι. Λοιπόν, πες μου τώρα τη Φοντανιέρα. Την είπαμε χθες. Την είπαμε τη Φοντανιέρα. Πάλι τα ίδια θέλω. Όχι, Φοντανιέρα θέλω να μου πει. Όχι, μπορεί, θέλω πιο δύσκολα πράγματα. Αυτά είναι ευκολάκια για μένα. Θέλω να μου πει. Ανεμοστρόβιλο. Α, μπράβο, εδώ είσαι. Τι είναι αυτό, για πες μου. Άνεμο. Ναι. Που ούτε... στροβιλίζεται. Α, πού? Συγχαρητήρια. Είσαι πολύ μεγάλη. Τι? Άλλο ένα, άλλο ένα. Άλλο ένα. Άνεμος που στροβιλίζεται. Και πού πηγαίνει ο άνεμος? Αφού στροβιλίζεται είναι σαν το τέτοιο, ρε παιδιά. Αυτό που το τραβάει από τη θάλασσα. Α, με γεια σου. Ήθελα να σου πω ένα άλλο, δεν μπορώ να το πω. Για πες, πες, το πω. Στα κρεβάτια δεν γίνεται να το πω αυτό. Ξέρεις ποιο είναι αυτό. Ξέρεις ποιο είναι σχήμα, δεν πω. Αλλά πώς με το πω, δεν λέγεται πρωί πρωί. Πες το, λέγεται, όλα λέγονται. Καλέ, μη με προκαλεί. Σε προκαλώ, λέγε. Όχι, δεν γίνεται να το πω. Πες το, γλυκούλι μου. Δεν γίνεται να το πω. Πες. Σερβάν. Τι το σερβάν. Α, σερβάν είναι αυτό που σερβίρεται στο πιάτο. Όχι λάθος. Να, το παιδί το ξέρανε. Το σερβάν. Είναι αυτό που σερβίρεται στο βαν μέσα. Όταν πας σε ένα γύρισμα, σου το φέρνει μέσα στο βαν και τρως. Και το όπως και να έχει, σερβιριστό πάει, είτε στο βαν, είτε στο πιάτο, είτε στο όρθιο, το τρως. Το τρως. Εντάξει. Αγαπητοί. Και το γεύεσαι και το τρως. Και το γεύεσαι και το τρώτε με τις υγείες σας, με τις υγείες σας. Και καλά Χριστούγεννα. Και καλά Χριστούγεννα.
Πάρα πολύ ωραία και εμείς επιστρέψαμε και δίπλα είναι η αγαπημένη, δίπλα μου είναι η αγαπημένη μου Μαριλένα Πάπας από τα γραφεία συνοικισίων του κύριου Γιώργου Πάπα. Τι κάνεις? Καλώς το κορίτσι μου. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Να πούμε ένα χρόνια πολλά σε όλα τα μέλη του γραφείου σας. Καλές γιορτές, ναι. Με επιτυχίες και υγεία. Και έναν καλό γάμο και έναν καλό σύντροφο, έτσι δεν είναι, καρδούλα μου? Και να είναι ευτυχισμένος όλος ο κόσμος και γι' αυτό είσαστε εσείς δίπλα τους, πλάι τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους, σε ό,τι και αν χρειαστούν, στα ζευγάρια που παντρεύετε ή στα ζευγάρια που σμίγετε, γιατί εσείς κάνετε σχέσεις ζωής, γάμους, επιτυχημένους γάμους και μηδενικά διαζύγια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι καταρχήν που σας βρίσκουμε, Μαριλένα μου, πού βρίσκονται τα γραφεία? Ομίλου 38. Ναι, στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχουν έμπειροι επιστήμονες. Ναι. Από όσο γνωρίζω, ότι θες να με διορθώνεις. Υπάρχουν έμπειροι επιστήμονες που ερευνούν το κάθε μέλος του γραφείου και ποιος είναι ο στόχος ζωής. Έτσι λοιπόν, εσύ σήμερα μου έχεις φέρει κάποιες αγγελίες και για άντρες και για γυναίκες. Έχω φέρει και τα από τα δύο. Α, τέλεια, μεγάλη ποικιλία έχουμε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και μας ομορφαίνεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Μαριλένα στην προηγούμενη εκπομπή είπε κάτι. Της λέω, ισχύει τελικά το ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλοκαιρέψου. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, αν αφήσατε λίγο χρόνο από τη ζωή σας και πέρασε, δεν έχει σημασία. Εδώ είναι τα γραφεία Πάπας για να σας βελτιώσουν ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία τη ζωή σας. Αν ακόμα έχετε χειρεύσει, να το πούμε και αυτό, γιατί ή έχετε αφήσει το χρόνο μέσα από μία σχέση πάρα πολλών χρόνων. Πάρα πολλοί κόσμος το έχει κάνει αυτό, Μαριλένα μου. Δεν τελειώνει η ζωή. Εδώ είμαστε, είσαστε διαζευμένος, είσαστε χείρος, η ζωή είναι μπροστά σας, οποιαδήποτε και αν ηλικία και αν βρίσκεστε, εκμεταλλευτείτε το νόημα της ζωής που δεν είναι άλλο από την ευτυχία. Πάμε γλυκό μου πλασματάκι να ακούσουμε τις αγγελίες που μας έφερε λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, έχω φέρει πολύ ωραίες αγγελίες και από υπέροχα μέλη, ναι, στο γραφείο μας. Ωραία. 40διάχρονος επιχειρηματίας και σεφ, εμφανίσιμος, πτυχιούχος οικονομίας και διοίκησης, δοτικός, ευχάριστο και σταθερού χαρακτήρα, με χόμπι το θέατρο, την πολιτική, την πεζοπορία, τα ταξίδια, ευκατάστατος, 5.000 ευρώ μηνιαίως, με ιδιόκτητες κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, ακίνητα, επιθυμεί γνωριμία με κυρία έως 42 ετών για δημιουργία οικογενείας, αδιάφορο το οικονομικό, διαμονή συζητήσιμη. Μπράβο, Καρδού. Πολύ ενδιαφέρον αγγελία, ναι, 40διάχρονος ή στην ηλικία μου, παιδιά. Θέλω να πω ποιο είναι το θέμα τώρα, Μαριλένα μου. Ότι είναι ένας νέος άνθρωπος με όρεξη για ζωή και το κυριότερο, είδες τι γράφεται στο τέλος, δημιουργία οικογένειας. Πάμε να συνεχίσουμε, καρδουλάκι μου. Ωραία. 53χρονη εργαζόμενη σε οικογενειακή επιχείρηση, εμφανίσιμη, ψηλή, 1,73, με ξανθά μαλλιά, πτυχιούχος πανεπιστημίου, με χόμπι τη γυμναστική, τη πεζοπορία, το θέατρο, με αγάπη στα ιστορικά βιβλία, στα ταξίδια, ευκατάσταση με πολλά ακίνητα, αυτοκίνητο, επιθυμεί σύντροφο ζωής αναλόγων προσόντων, διαμονή συζητήσεων. Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο, αναγράφονται και αγγελίες από κάτω, εσείς ό,τι και να ακούτε τώρα εδώ ή δεν το προλάβατε, πού κάθε βράδυ μας βλέπουμε, Μαριλένα μου? Στο Έξτρα κάθε βράδυ. Όχι στο Έξτρα, είμαστε στο Smile, είμαστε στο και Smile. Στο Έξτρα, αλλά πέτρεψέ μου να σε διορθώσω, γιατί ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ. Έχουμε σε πολλά. Έχετε πάει και τόσα πολλά. Έχετε τόσα πολλά τηλεοπτικά προγράμματα που σας αγαπάνε και αγκαλιάζουν την εκπομπή του κύριου Γιώργου Πάπα, που να σου πω κάτι. Εγώ και ο μπαμπάς είμαστε οι πιο παλιοί, άμα το καλοσκεφτείς. Το ξέρω, το γνωρίζω. Το ξέρεις, ε. Τώρα κι εγώ σκέφτομαι, παιδιά, το χρόνο πώς περνάει τελικά. Θέλω να μου πεις άλλα μια αγγελία. Κάθε βράδυ λοιπόν στο Smile, 12 dance, συντονιστείτε για να ακούτε τις αγγελίες. Πάμε άλλη μια τελευταία αγγελία, γλυκιά μου, Μαριλένα. 50χρονος δικηγόρος, εμφανίσιμη, προσγειωμένη, δυναμική, με χόμπι την κυπουρική, τη μαγειρική, το περπάτημα, το διάβασμα, τη φωτογραφία, τη συλλογή αντικών, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με κύριο πανεπιστημιακής μόρφωσης, τρυφερό, ειλικρινής, διαμονή ζητήσιμη και για επαρχία. Ωραία, γλυκό μου, Μαριλένα. Κάθε βράδυ λοιπόν 12 ντάνε, εσείς για όσους δεν προλάβατε κάτι, απλά κάντε στο τηλεκοντρόλ σας το κουμπάκι, μπείτε στο Smile και θα παρακολουθήσετε. Έχουν πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις και οι συνεργάτες του μπαμπά και ο ίδιος ο μπαμπάς, έχουν πάρα πολύ ωραία θέματα. Μαριλένα μου, γλυκιά, μπορείς να σηκωθείς, κορμάρα μου, πανέμορφο πλάσμα μου, να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε εμείς την άλλη εβδομάδα, έτσι. Κλείνουμε το ραντεβού μας από τώρα. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Σε ευχαριστώ. Εγώ να δεις πως χαίρομαι όταν σε βλέπω. Και τώρα, στη συνέχεια, πάμε να μιλήσουμε με τον
κύριο Μεταξά, που ξέρετε πάρα πολύ την ευαισθησία του και την αγάπη του προς τους τετράποδους φίλους μας. Και σήμερα τον καλημερίζω. Καλώς τον κύριο Μεταξά μου. Έλα κύριε Μεταξά μου, κάτσε. Όπως είπα, όπως προείπα μάλλον να ακούσετε, καλημέρα. Τι κάνεις εγώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Είπα ότι έχετε τη μεγάλη ευαισθησία και την αγάπη προς τους τετράποδους φίλους μας. Βέβαια. Θέλω λοιπόν να αναλύσουμε λίγο για τα γλυκά μας ζωάκια που και εγώ τα λατρεύω. Καταρχήν να σου πω ότι η εκπομπή σου πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έχει μεγάλη τηλεθέαση. Σε ευχαριστώ κύριε Μεταξά. Και σε βλέπουν εκτός από το λεκανοπέδιο της Αττικής και πάρα πολλοί κόσμος σε κανάλια της περιφέρειας. Και θα σου πω παρακάτω. Σας είπαν τίποτα για μένα κύριε Μεταξά? Σας είπαν τίποτα για μένα? Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλή εκπομπή. Ναι. Και επικοινώνησαν και με μένα με το προσωπικό μου τηλέφωνο, το κινητό, για να ζητήσουν κάποια μικρή βοήθεια για τα δεσποτάκια της περιοχής τους. Ναι. Και πράγματι έκανα ενέργειες. Αλήθεια, τι καλό αυτό, τι ευχάριστο. Να ξεκινήσω από τον μπαζάρ που κάναμε, που είχε μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Βοήθησαν πάρα πολλές κυρίες και δεσποινίδες από τα νότια προάστια. Ωραία. Φέρανε διάφορα ωραία πράγματα και μαζέψαμε, μπορώ να σου πω, τροφές για τα δεσποτάκια για όλο το 22, μη σου πω. Στέλνουμε και στις επαρχίες. Ωραία. Όταν κάποιος φιλόζος μας ζητήσει, αλλά επειδή το κόστος αποστολής των σκυλοτροφών ή των γατοτροφών είναι σχετικά μεγάλο σε σχέση με την αξία τους, προτιμάμε να βάζουμε χρήματα σε τοπικά pet shop και να πηγαίνει ο φιλόζος από το pet shop για να τα παίρνει. Δηλαδή για να μην ξοδεύουμε χρήματα σε κούρκερ. Ναι, σε αποστολές. Καταλαβαίνω. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πιο πολύτιμο το να μαζέψετε και άλλες τροφούλες. Είναι σωστό. Ακριβώς, ακριβώς, είναι σωστό αυτό που λέτε. Στην αρχή όταν δεν ξέραμε, δεν είχαμε... Δεν είχατε την κοιοφή τώρα με όλο αυτό. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Τα στέλναμε και στήγησε πιο πολύ το ταχυδρομικό κόστος από την αξία των τροφών που στέλναμε. Στην Πάτρα, που βλέπουν την εκπομπή σου. Ο κύριος Στάκης, που είναι γνωστός εκεί στην Αχαΐα, τον λένε Σερ Τάκη. Μην με ρωτήσεις για ποιο λόγο. Όχι, δεν ρωτάω. Είναι το ψευδόνυμό του, το ξέρουμε παντού. Τα φιλιά μας, καλές γιορτές να το ευχηθούμε. Ναι, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, ένας επίσης τηλεθεατής, ο κύριος Καλατζίδης από το Άργος. Αυτός έχει 8 μικρά λυκοσκυλάκια, τα οποία τα ταΐζει, τα περιποιείται. Ωραία. Και ζήτησε να έχει μία παρέμβαση του σωματείου μας. Το σωματείο, να πούμε, λέγεται Αγαπάμε τα Ζώα και είναι πανελλαδικό. Και τα αγαπάτε τα ζώα. Εννοείται αυτό. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Δήμαρχο, τον κύριο Καμπόσο, να βοηθηθεί μέσω των υπηρεσιών του Δήμου, γιατί όπως ξέρεις εγώ, οι Δήμοι έχουν ειδικά κονδύλια για να βοηθάνε τους φιλόζους να μεριμνούν και να περιποιούνται τα δέσποτα της κάθε περιοχής, του κάθε Δήμου. Ναι, ναι. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με τις υπηρεσίες του Δήμου Άργους και από εβδομάδα φαντάζομαι να τακτοποιηθεί το θέμα. Εγώ... Γιατί είναι 8 πανέμορφα λυκοσκυλάκια. Όλα τα ζωάκια είναι πανέμορφα. Μου τα έστειλε σε φωτογραφία. Και γενικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να πω και μερικά ονόματα, μου επιτρέπεις. Βεβαίως σας επιτρέπω. Κυρίες και δεσποινίδες που βοηθήσανε στο μπαζάρ που κάναμε. Η κυρία Πολυχρονάκου. Να είναι καλά όλος ο κόσμος αυτός. Γιατί ξέρω ότι γίνεται αυτό με αγάπη. Δεν γίνεται με κάποιο οικονομικό όφελος. Πάρα πολύ βασικό. Ναι, να πω για την κυρία Αντωνιάδου, για την κυρία Δενδρινού. Και γενικά στα νότια προάστια έχουμε και πολλές, εκτός από τα σκυλάκια, έχουμε και πολλές γατοαπικίες. Πολλές. Μία από αυτές είναι απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, όπου εκεί τις γατούλες που κυκλοφορούν εκεί είναι πολλές και πανέμορφες. Τις ονομάζουμε γάτες του Φλίσβου. Α, ωραίο. Και επίσης μια γατοαπικία με πολλά γατάκια και νεογέννητα και μικρά είναι στην περιοχή του Τάικ Βοντό, εκεί που ήταν παλιά το Village Cinema, το οποίο δυστυχώς έκλεισε. Και έκλεισε. Έκλεισε ο κινηματογράφος. Τώρα με τα μέτρα αυτά, με τον COVID, δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ήταν ένας πολύ ωραίος κινηματογράφος. Λοιπόν, και εκεί πέρα γίνουν οι κυρίες και δεσποινίδες από τα νότια προάστια και ταΐζουν τα γατάκια, τα οποία είναι
τρισευτυχισμένα, έχουν την καλύτερη φροντίδα. Εγώ θέλω να πω ότι ό,τι μπορούν και κάνουν αυτές οι κυρίες και οι κύριε, για να με τα διαχωρίζω, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί κύριοι στο σύλλογο που βοηθάνε να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δουλεύουν και εργάζονται και θέλει πολύ χρόνο αυτό το κομμάτι. Το να μαζέψω τις τροφούλες. Θέλει και χρήματα αγωγό, αλλά ευτυχώς έχουμε χορηγούς που μας ενισχύουν. Και βέβαια βάζουμε και εμείς. Δεν γίνεται ένα σωματείο σήμερα. Το καταλαβαίνω. Να σας πω όμως κάτι, σωματείο... κύριε μεταξά μου, ένας φιλόζος. Καλό κάνει, καλό θα βρει. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ναι, και αυτά που δεν έχουν φωνούλα να μιλήσουν. Και μέρες που έρχονται εγώ να πούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους τους τηλεθεατές, καλές γιορτές, ταχεία ανάρρωση σε όσους πάσχουν, όσους βρίσκονται σε κάποια νοσοκομεία, να βγουν γεροί και δυνατοί. Αυτό. Και να περάσω και ένα κοινωνικό μήνυμα στην ωραία εκπομπή σου. Ναι. Σε αυτούς που έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, μεγάλες οικογένειες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες, βιομηχάνους, εφοπλιστές, μην κρατάτε τα λεφτά σας. Κάντε και κάποια αγαθοεργία. Μοιράστε το χρήμα. Δεν θα το πάρετε μαζί σας. Το πάτε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη και φορά που είμαι στα κοντά μου. Να τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σηκώνομαι, είναι γλυκούλη μου, σήκω κύριε μεταξά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές με αγάπη, υγεία και ευτυχία. Και τώρα, μετά τον κύριο μεταξά, πάω σε μια πάρα πολύ ωραία κυρία, η κυρία Ρέινα Δημητρίου. Έλα γλυκιά μου Ρέινα κοντά μου με τα κοκκινάκια σου. Μου ήρθες μόλις τώρα από το Ντουμπάι. Όχι από το Ντουμπάι. Όχι, από Κωνσταντινούπολη. Μου ήρθες από την Κωνσταντινούπολη με το πάρα πολύ ωραίο στυλ σου. Ευχαριστώ. Ξέρεις πόσο σε λατρεύω και δεν το λέω. Εγώ γενικά έχω μια αγάπη στις ωραίες γυναίκες. Τι να κάνω ρε παιδί μου, είναι κακό είναι ωραίο. Που μου αρέσει το ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Τι. Και έτσι πρέπει να είναι όλες οι κυρίες. Λοιπόν, Ρέινα, πες μου. Queen, Ρέινα. Queens. Α, Queens. Γιατί το σύγχρονο. Γιατί είναι πολλές. Α, είναι πολλές. Γυναίκες είναι πολλές. Ενώ Queen είναι, όμορφες... είναι η μία. Ναι, Queen είναι η μία. Μαθήματα αγγλικών με τη δασκάλα. Έτσι τα ξεχάσω κι εγώ. Όχι, Queens είναι πολλές. Ναι. Εντάξει. Queen είναι μία. Ναι. Ωραία. Ο βασιλιάς πώς λέγεται, King. Πότε θα μου κάνεις και ένα King. Έτοιμη σε έχω εκεί στα Ημιράτα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στο δικό σου το χώρο υπάρχουν παροχές από μαλλιά, μιχάκια, φρυδάκια, βλεφαρίδες, κτενίσματα. Τι άλλο έχουμε, ωραίο ρουχισμό, σκουλαρίκια, αξεσουάρ. Βλέπουμε και τις ανάλογες φωτογραφίες, make-up. Make-up για τα φρυδάκια, αποτρίχωση, κάνουμε τατού. Και τώρα θα φέρω και το BB Glow. Τι είναι αυτό πάλι. Α, θα το δεις. Όχι, να μου το πεις όμως πριν το δείξεις αλλού. Καλά, σε σένα θα το δείξεις. Σε μένα θα το δείξεις λίγο. Πρώτα και το μάθεις. Πες μου τι, πώς την είπες αυτή την τεχνική. Είναι θεραπεία. Είναι BB Glow Treatment. Θεραπεία. Ωραία. Και τι κάνει αυτή η θεραπεία. Κάνει ανανέωση του δέρματος. Κάνει θεραπείες ακόμη και για την ακμή. Έχει κολαγόνο. Είναι φανταστική. Όταν θα ξεκινήσω, σου υπόσχομαι θα είσαι η πρώτη που θα έρθει εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Την Ρέινά μου την εμπιστεύομαι. Νομίζω. Ακούστε να σας πω. Η ομορφιά βγαίνει από μέσα μας για να βγαίνει και απ' έξω μας. Όμως, όταν αφήσουμε τον εαυτό μας, Ρέινα, όσο και ομορφιά να έχουμε μέσα, αν δεν περιποιούμαστε κι εσύ είσαι η πρώτη, σαν και εμένα, που φωνάζεις και ουρλιάζεις, κορίτσια, μην αφήνετε τον εαυτό σας, κορίτσια, αγαπήστε τον εαυτό σας. Έχεις κάνει πακέτα, έχεις κάνει οικονομικές τιμές για να μπορείς, επειδή αγαπάς όλες τις βασιλοπούλες, τις αγαπάς να τις έχεις κούκλες και να τις βλέπεις. Για μένα, ναι, πιστεύω ότι η ομορφιά και η αυτοπεποίθηση πάνε μαζί. Εσύ τις τονώνεις και την αυτοπεποίθησή τους. Εννοείται. Ο χώρος μέσα, ένα σαλόνι ομορφιάς, οτιδήποτε έχεις να κάνεις με μια γυναίκα, δεν είναι μονάχα ωραία, καθίστε, περάστε, κάνουμε τα μαλλιά. Πρέπει πρώτα να ακουμπήσεις την πελάτησα. Εντάξει, εκεί εσένα είναι φιλενάδες σου, το έχω ξαναπεί, είναι φιλενάδες σου. Ναι, εσένα είναι φιλενάδες σου και το πρώτο πράγμα που θα ακούσεις στη Ρεϊνούλα μου είναι θέλω να γίνω ίδια εσύ. Μα είναι λογικό. Αλλά αυτό το καλούπι ξαναβγαίνει. Θέλουμε τέτοιες να είναι όλες. Εγώ θέλω να νιώθουν ότι μπορεί να γίνουν καλύτερες. Αγάπη μου, το λες συνέχεια αυτό, αλλά θέλω να πω. Δεν θέλω να λένε ότι
να γίνω σαν εσένα. Σαν εμένα, προσπάθησε να γίνεις καλύτερη και τότε. Μα το καταφέρνεις, εσύ το κάνεις. Εσύ μπορεί να μην εκτενιστείς μέσα στο χώρο σου σπάνια, βέβαια, γιατί πάντα σ' αρέσει ο καλοπισμός σου. Αλλά οποιαδήποτε κυρία να αφήσει εσένα, να έρθει μια κυρία να σου πει ρε, να θέλω να μου κάνεις ένα εκτένισμα. Θα εξυπηρετήσεις την κυρία. Ναι, θα το κάνω. Θέλω να μου πεις τα πακέτα. Τα έχω φέρει και μαζί. Άντε, για μπράβο, Ρεϊνάκι μου, καλό. Για πάμε να μου τα πεις τα πακέτα. Καταρχάς τα πακέτα είναι 6. Ναι. Και ξεκινάμε από το πακέτο των 20 ευρώ. Ωραία. Είναι το πρώτο πακέτο των 20 ευρώ, περιλαμβάνει μανικιούρ απλό, λούσιμο, φορμάρισμα, φρύδια, σχηματισμός. Ωραία. Το δεύτερο είναι το 30, από τρίχωση, φουλ πρόσωπο, μανικιούρ ημιμόνιμο και κτένισμα ίσιωμα. Ωραία. Τον 35 είναι καθαρισμός, λάμψη και είναι ένα beauty fast. Εκεί που κάθεται πελάτησα και θέλει να φτιάξει τα μαλάκια της, οτιδήποτε, βάζουμε τη μασκούλα, της κάνουμε μια λάμψη, να λάμψει τα Χριστούγεννα. Το πακέτο το 40 είναι αποτρίχωση, φρύδια, μανικιούρι μημόνιμο και εκτένισμα βραδινό. Α, ωραίο πακέτο αυτό. Ναι. Το πακέτο των 50 είναι extensions, ακριτζέλ, εκτένισμα. Και ένα ακόμη πακετάκι που είναι το 50 ευρώ, μακιγιάζ, χτένισμα, μανικιούρ ή μημόνιμο. Λοιπόν, εδώ να πω ότι οι τιμές της Ρεϊνάς μου είναι πάρα πολύ προσιτές, διότι κορίτσια, θα το ξέρετε, ότι ένα μακιγιάζ μόνο του, και ειδικά τέτοιες άγιες μέρες, να έρθει μια κοπέλα στο σπίτι, εγώ θα πω το απλό, που δεν έχει καν έξοδα σαν μαγαζί, το χρεώνει 100 και 150 ευρώ. Και εσύ εδώ πέρα τώρα μου έχεις βάλει. Όλα είναι εξαιρετικά πακέτα, αλλά αυτό μου άρεσε με το μακιγιάζ, τα μαλλιά, τα extensions. Δηλαδή, τις περιποίησε τόσο πολύ. Πού βρισκόμαστε, Ρεϊνάκι μου? Είναι Άρη Βελουχιώτη 16, στην Ελευσίνα, προς το παρόν. Προς το παρόν, ναι. Και να δώσει και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνία. Βεβαίως να το δώσει. Εννοείται. Είναι δικό σου το τηλέφωνο, ούτε εσύ τα δίνει όπου θες τα τηλέφωνά σου. Ωραία. Παντού. Πάρτε το κορίτσι. Να σου είναι πω. 2-10. Συγγνώμη τώρα. Η ομορφιά δεν έχει ταμπού. Καθόλου. Αυτό. Κορίτσια και αγόρια, πάρτε το τηλέφωνο της Ρεϊνά μου και θα δείτε ότι θα σας φτιάξει αυτοπεποίθηση. Βασικό, πάμε στο τηλέφωνο και σιγά μετά να περάσουμε στο επόμενο θέμα. 210-55-62-012. Ωραία. Ξαναπέστε όλη μια καρδουλίτσα μου. 210-55-62-012. Εντάξει, Ρεϊνάκι μου, καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε πάλι αύριο. Φιλάκια. Μπορείς να σηκωθείς, γλυκουλίτσα μου, καλίτσα μου που είσαι πανέμορφη. Όπα, όπα. Άμα, ναι, τα κεφαλικά. Δεν πειράζει, το άρθρο θα πατσίσουμε. Εμείς στεναχωριέστε, δεν την κλειτώνει. Τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, τάσπασε το κορίτσι μου. Πάμε τώρα στην πίτσα Γουίλι. Πάμε στην πίτσα Γουίλι. Μην φωνάζετε λίγο να μιλήσω, γιατί σε λίγο δεν θα ακούτε μικρόφωνο να μιλάω, έτσι όπως μου τα κάνει η Ρεϊνά. Πάμε στην πίτσα Γουίλι με αφράτα υλικά. Θες πίτσα χοντρή, παχιά, λεπτή, με ό,τι και αν υλικά επιλέξεις. Είναι αγνά, είναι ιταλικές οι πίτσες. Έχουμε μακαρονά. Έρχονται κατοίκων, τώρα ειδικά που είναι και κουκούλιας μας στις γιορτές. Παίρνουμε τον καλό μας, παίρνουμε την καλή μας, βάζουμε να δούμε μια ωραία ταινία και πίτσα Γουίλι σου φέρνει αυτό που θες να φας, από χάπου και ρόλα. Θέλεις να πάω, σε σένα μιλάω σκηνοθέταρα, πάω σε φίλερ? Δεν πάω σε φίλερ, γιατί προσέξτε τώρα, έχουμε τη λατρεμένη μας στήλη. Όλα τα λύνει, κατσαπάρω και το ντοσιέ μου να με ξέρεις, σωστή σε αυτό που κάνω. Όλα τα λύνει το κοκκουλίνι, το ξέρατε? Το ξέρατε, λοιπόν, και γι' αυτό μας στέλνετε πάρα πολύ ωραία ερωτήματα. Πάμε στη στήλη των παιδιών μου εδώ. Γογουλάκι, έλα κοριτσάκι μου καλό, τι κάνεις? Καλά λουλουδένια μου, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Εγώ βγαίνω με ένα αγόρι που το αγόρι αυτό ζηλεύει τόσο φανατικά που δεν μπορώ να κοιτάξω ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τι να κάνω, λες να μου δημιουργήσει προβλήματα στην πορεία, λες να το χωρίσω, λες να του κόψω τη ζήλια? Άκου αγάπη μου, θα σου πω το ένα και το απλό. Πρώτα λέει πεθαίνει ο άνθρωπος, μετά βγαίνει το χούι. Οπότε ό,τι και να κάνεις, έτσι γεννήθηκε, έτσι θα πεθάνει. Άκυρος. Συνεχίζω. Γογάκι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα επιφωνήματα. Γογάκι. Έλα, λουλουδάκι. Θέλω να σου πω κάτι. Τελικά τον είδα καλύτερα τον Αντώνη. Δεν είναι τόσο καλός όσο νομίζει η άλλη. Δεν τις κάνει. Να τον πάρω εγώ. Να τον πάρεις. Στον δίνω. Άντε και καλή χρονιά. Λοιπόν, άκου, γουλίτσα μου, πήγα σε ένα σπίτι. Σε αυτό το σπίτι ήταν ο φίλος
του παιδιού που μας κάλεσε τα γενέθλια. Πρόσεξε όμως τώρα να δεις, Γκογκάκη, εμένα μου αρέσει, αλλά έμαθα ότι το παλικάρι τα έχει με αυτόν που μας κάλεσε στο σπίτι. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Βρες τον αδελφό ότι μπορεί να πέσει σε καλή περίπτωση. Μπορεί να πέσει σε καλύτερη περίπτωση. Πού πας, καλέ, ξυπόλοιπη, στα γκουριά και λένε, ή στα γκάτια. Στα αγκωθώ, άγκουρα. Πού πας, μη στοχεύεις σε λάθος επιλογές. Μα δεν βλέπεις, δεν βλέπεις. Έχει όμως αδελφό, μου λες. Για πήγαινε στον αδελφό και άμα σ' αρέσει τόσο πολύ το καλούπι, πρόσεξε με να δεις. Προχώρα στο επόμενο ζωή, άμα είναι και η άλλη περίπτωση, ξέρεις, τάχει με τον τρίτο ξάδελφο αυτούς που σας κάλεσε και κάνατε το τσιμπούσι. Τι έχω, πού πάω τώρα? Α, πολύ ωραία. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα ερωτήματά σας και τώρα. Εγώ θα υποδεκτώ ένα πάρα πολύ ωραίο νέο άνθρωπο με τον οποίο μαζί με τη σύζυγο έχουν ανοίξει ένα φανταστικό χώρο με εξαιρετικά προϊόντα. Μανώλη μου γλυκέ, έχει βάλει μικρόφωνο Μανώλης μου, έχει βάλει. Έλα Μανώλη μου γλυκέ, θέλω να μπει ο Μανώλης μου παρακαλώ. Τον καλημερίζω, ο Μπαξές της Ιουλίας και του Μανώλη, δύο νέα παιδιά. Μια οικογενειακή επιχείρηση με πάρα πολύ αγάπη φτιαγμένη. Πολύ. Πάμε να πούμε καταρχήν πού σας βρίσκουμε, πού είσαστε. Είμαστε στη Λύκεια. Ωραία. Κουτάιση 30. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολύ κόπο, αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έχουμε ψάξει, έχουμε βρει πολλά προϊόντα από πολλά μέρη, πολλούς τόπους. Τυροκομικά, λαντικά, όσπρια. Θέλω να μου πεις ποια είναι η ιδιαιτερότητα του Μπαξέ. Γιατί να προτιμήσουμε τον Μπαξέ, γιατί να έρθουμε στο δικό σας. Το ψάχνουμε πολύ όλα τα προϊόντα. Τι? Δοκιμάζω τα πάντα αρκετές φορές για να σιγουρευτώ. Αν και δεν σου φαίνεται, αλλά είναι φαίνεται, μας κρατάνε σε φόρμα τα προϊόντα σας. Θέλω να μου πεις λοιπόν τι βρίσκουμε στον Μπαξέ της Ιουλίας και του Μανώλη. Όσπρια, λαντικά, τυροκομικά. Βλέπουμε και τις ανάλογες φωτογραφίες, ναι. Μπορούμε να βρούμε κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα, τσιπουράκι, τσικουδιά. Τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Το Μπαξές από πού προήρθε, Μανώλη μου? Το Μπαξές θέλαμε κάτι που να δίνει έμφαση στο τοπικό, στο παραδοσιακό, στο αγροτικό και καταλήξαμε η σύζυγος. Η σύζυγος. Να πω ότι είναι και πάρα... Βλέπω καλά, είναι εξαιρετικά. Εγώ θέλω να πω ότι μου έχει φέρει αυτό το ωραιότατο καλάθι εδώ που θα το κληρώσω στο προσωπικό μου. Καθίστε να βγάλω λίγο το Άγιο Βασιλάκι. Εδώ τι έχουμε, γλυκέ μου Μανώλη? Παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ το καλάθι, αλλά δεν θα σηκωθεί γιατί είμαι και αθλητρία. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, Μανώλη μου? Έχουμε βάλει σατσούλες, έχουμε γλυκά του κουταλιού. Γλυκά του κουταλιού που είναι και χωρίς καθόλου ζάχαρη, ούτε συντηρητικά. Έχετε και για... Στο χυμό του σταφυλιού μόνο, ωραία. Που είναι και για διαβητικούς και για παιδάκια. Ωραία, να το δείξουμε καλά. Έχουμε κάποια πατέ, ξηρούς καρπούς, όσπρια, μπαρίτσες, κρασάκι, πολλά σοκολάτες. Να ρωτήσω εγώ κάτι, καταρχήν να πω ότι αυτό θα το κληρώσω στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram με την καθοδήγηση της Ιουλίας και του Μανώλη μου που θα μου πούνε τι ποιον πρέπει να ακολουθήσουν και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να μου πεις, υπάρχουν οικονομικά έτσι καλαθάκια που είναι ωραία δωράκια τώρα για τις γιορτές? Ναι, θέλω να πω ότι γενικά ο κόσμος έρχεται και επιλέγει. Έχουμε και καλάθια και κουτάκια και τελάρα. Ο καθένας επιλέγει τι θα βάλει μέσα, τι προϊόντα θέλει. Ναι. Υπάρχει μέλι με 8 ευρώ, υπάρχει και μέλι με 30 ευρώ. Ο καθένας επιλέγει το τι θα βάλει. Σωστό. Οπότε είσαστε για όλες τις τσέπες. Για όλα. Είσαστε από τους πιο που λένε απαιτητικοί. Καλά, όλοι οι πελάτες. Είμαστε και delicatessen. Έχουμε δηλαδή και πιο ιδιαίτερες επιλογές. Δηλαδή... Και στο αλαντικό και στο τυροκομικό. Έχουμε αρκετά αλαντικά προβατίνας, βουβαλιού. Αχ, τι ωραία. Παστουμάδες, κάποια ιδιαίτερα κρασιά. Εγώ να σε ρωτήσω superfoods. Κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να τα μαγειρέψεις όλα αυτά και να έρθει να μας κάνεις το τραπέζι? Ναι, βεβαίως, όποτε θέλετε. Ξέρεις τι γίνεται, πολύ ωραία τα ακούω όλα αυτά. Συνήθως το Σάββατο διοργανώνουμε η παρέα και μαζευόμαστε και ψήνουμε κιόλας. Τρώμε, δοκιμάζουμε. Εντάξει, παιδιά, λίγο πριν τις γιορτές, σας βλέπω να πηγαίνουμε στον Μπαξέ της Ιουλίας. Να έρθεις, είσαι φίλος μου. Κολλητή, έτσι είναι, κοινωνικός. Άντε, πιαρίστες παντού. Ξέρει με τη μία σου, λέει, ξέρει που θα με πάει η κεντρικιά μου. Πάμε στον Μπαξέ. Τι εννοείς για τον κόσμο, έρχεται και κάνει, δοκιμάζει τις λουκουδιές σας? Όλες τις μέρες, όλη την ημέρα μπορούν να έρθουν και να δοκιμάσουν. Υπάρχουν μεζεδάκια που ανοίγουμε.
Αλήθεια. Πάντα. Βέβαια, βέβαια. Δεν μας έφερες κανένα μαγειρευτό. Κανένα... Θα το φροντίσω την επόμενη φορά. Θα ξανάρθει δηλαδή. Βέβαια. Α, μεγάλη μου χαρά. Εμάς να δεις τη χαρά με τα μαγειρεμένα. Βέβαια. Θα λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις, λίγο τις τιμές. Δηλαδή, έχω, κάνω ένα καλαθάκι βέβαια. Μέσα με ξηροκάρπια, αλαδικά. Έχουμε φροντίσει και έχουμε, πιστεύω, πολύ ανταγωνιστικές τιμές απέναντι στην αγορά. Και στους ξηροκαρπούς και στα superfoods έχουμε διαλέξει πολλές γκάμες, πολλούς παραγωγούς, πολλές ποικιλίες. Αυτά θεωρούνται vegan διατροφή. Έχουμε και vegan, έχουμε και βιολογικά προϊόντα. Αυτό έχουμε και ομοφαγικά. Τι έχετε? Ομοφαγικά, που δεν έχουν δεχτεί καμία επεξεργασία, δεν έχει καμία παρέμβαση, κανένα συντηρητικό. Μανώλη μου, αυτό είναι ωραίο. Να μην έχει δοκιμάστη. Δεν ξέρω. Είναι για πολλά γούστα. Στα γούστα μου, όχι, δεν είναι. Όχι, τα γούστα καλύπτεται όλα τα γούστα. Εγώ άλλο ρωτάω τώρα. Πώς το πες? Ομοφαγικά. Ωραία. Αυτό το ομοφαγικά, ωραία. Τι είναι? Δεν καταλαβαίνω. Δεν... Χωρίς καμία επεξεργασία. Υπάρχουν μπάρες που δεν έχουν δεχτεί κανένα συντηρητικό, καμία επεξεργασία. Δηλαδή όπως είναι. Είναι μόνο η πρώτη ύλη. Ναι, και το τρως έτσι. Ναι. Από την πρώτη ύλη. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι ομοφαγικό αυτό. Χωρίς καμία διόρθωση, χωρίς καμία επέμβαση. Οπότε, καλύπτω. Ομοφαγικούς, βιγκανικούς, βιολογικά, αθλητές, έχουμε πολλούς αθλητές. Αθλητικούς. Και εγώ τι είμαι που τα τρώω όλα. Φίλοι μου. Είσαι η φίλη μου που τα τρώει όλα μόνο από τον Μπαξέ της Ιουλίας. Και του Μανώλη, θέλω να μου πεις, πώς σε βρίσκουμε στα social media? Μπαξές παραδοσιακά προϊόντα. Στα ελληνικά, και Instagram, ελληνικά. Ναι. Παπάκι, Μπαξές, αγγλικά, λατινικά, είναι η σελίδα μας. Πάρα πολύ ωραία, Μανώλη μου. Στέλνετε και σε όλη την Ελλάδα? Παντού. Ωραία. Μπείτε, κάντε τώρα την παραγγελία σας και θυμηθείτε. Μπορούν να βάλουν όλες τις γεύσεις, νομίζω, μέσα. Τα πάντα. Κάντε ωραία δωράκια για τη μαμά, τη γιαγιά, την ονά, ό,τι και αν θέλετε. Όλα, όλα. Ο Μπαξές της Ιουλίας και του Μανώλη μου είναι εδώ. Που τα δοκιμάζει όλα ο Μανώλης και είναι όλα ένα και ένα. Όλα. Αφού τα δοκιμάζει. Και δεν παχαίνουνε, κοίταξε να δεις. Εντάξει. Τα προϊόντα σας ομορφαίνουν, δεν παχαίνουν. Άκου γλυκέ μου, Μανώλη, τώρα τι θα γίνει. Θέλω να μάθουμε τα καιρικά. Πολύ ωραία. Όχι, τι Εσύ να μην λέει, θα πω εγώ. Όχι, θα μας τα πει, θα δεις. Λοιπόν, κάτσε εδώ, πάμε να δούμε, να εγκαινιάσουμε μια καινούργια στήλη, τα καιρικά φαινόμενα, να δούμε τι θα κάνει. Πώς? Τα καιρικά φαινόμενα. Πάμε να τα δούμε, πώς θα ντυθούμε τις επόμενες μέρες, αν πρέπει να βρακωθούμε ή να ξεβρακωθούμε, τέλος πάντων, και επιστρέφουμε εδώ. Για πάμε. Μαρία Αλεξάνδρου, το κορίτσι μου στο πλευρό μου. Αγάπη με το λοιπόν, λατρεία μου, τσίκ μου. Τσίκ. Να σου πω κάτι, είσαι τσίκ όμως. Και εσύ τσίκ είσαι. Κυριολεκτικά είσαι τσίκ. Τελικά με ρωτάνε οι φίλοι τηλεδιάρδε, είμαστε τσίκ ή σι. Όχι σι. Εμπίση. Περίμενε. Ναι. Είχαμε μέχρι στιγμής το τσίκ. Περίμενε. Ναι, γιατί εδώ πέρα έχουμε μπερδευτεί λίγο. Το τσίκ και το σι. Εσύ τι είσαι τελικά, αποφάσισα την εκπομπή. Λοιπόν, εμένα η εταιρεία μου λέγεται σικ. Ωραία. Σικ Ladies, λοιπόν, μόδα νεανική, μόδα οικονομική και ποιοτική από το Σικ Ladies της Μαρίας Αλεξάνδρου.
μοντέρ, παίρνουμε ολόκληρη. Μόνο ολόκληρη σε παίρνει. Θέλω να με παίρνει ολόκληρη. Μόνο μονίμω σε παίρνει ολόκληρη. Αυτό είναι από την εταιρεία σου που φοράμε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ακριβώς. Είναι από την εταιρεία μου και το παρουσιάσαμε στην προηγούμενη εκδοχή αυτό. Είναι αλλιώς φορεμένο, Μαρία Αλεξάνδρου. Είδες, το φοράσαν το αλλιώς. Πολύ αλλιώς. Αυτό είναι μια πρόταση για να πάμε τις γιορτές κάπου. Αυτό είναι μια πρόταση να πάμε. Να φάμε σε ένα εορταστικό τραπέζι, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, είναι πιο πολύ αράχοβα, χορός ζουλέτη τη βράδυ, με μία ωραία γούνα από πάνω. Ναι. Να πάμε να φάμε σικάτα, ναι, σε ένα ωραίο εστιατόριο και να χορέψουμε και λίγο έτσι, λίγο να πιούμε καμιά ρακιά. Τι να χορέψουμε, τι να χορέψουμε, τα-τα. Λοιπόν, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το βάζεις σε κάποιες... Και το βάζεις, ας πούμε, και μπορούμε να το βάλουμε και σε κλαπς. Καλά, εννοείται. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αυτά τα ρούχα, τα συγκεκριμένα, είναι για κάποιο jacket group ηλικιών ή βάζεις όλη την γκάμα γυναικών? Αυτό πάει πολύ σε σένα. Ναι. Οπότε πιάνεις τη δική μου γκάμα ηλικιών. Φυσικά. Ωραία. Πιάνουμε γκάμα, κοίταξε, τώρα μην πάμε από τα 20, τα 20 τώρα μωράει. Δεν αντιδρούν έτσι τα μωρά. Τα μωρά, κοίταξε τώρα, επειδή έχουν εξελιχθεί πολύ τα μωρά, δίνονται χειρότερα. Αλλά. Δίνονται χειρότερα. Εμένα μου αρέσει. Αλλά εγώ πιάνω 25 και πάνω. Ωραία. 25. Θέλω να μου δείξει αυτό το κόκκινο που το λάτρεψα από το πιτόρι. Θέλω να μου πει. Ναι. Μου αρέσει πολύ απ' όλα. Αρχικά πριν ξεκινήσουμε. Για να δούμε. Για να μου το κάνει δώρο. Πολλά δώρα. Ναι, το κάνω συνέχεια αυτό. Συνέχεια το κάνει. Όλο δώρο λοιπόν. Μου κάνει, κορίτσι μου, γιατί είσαι λάρτσε. Λοιπόν, είσαι λάρτσε. Είσαι λάρτσε. Θέλει το κόκκινο. Θέλω να δείξουμε το κόκκινο. Μετά θα σου πω εγώ ποιο θέλω να βάλω σε μία από τι επόμενε εκπομπέ. Εδώ τι βλέπουμε. Σατέν με στρας. Σατέν φόρεμα με στρας. Ειδικό για ρεβεγιόν φυσικά. Πολύ ρεβεγιόν. Ιδιαίτερο για ρεβεγιόν. Το κόκκινο, επειδή και είναι για ένα δι... χρονιά, όταν μπορούμε να πιούμε ποτό, να τα σπάσουμε, να τα κάνουμε, να τα κάνουμε όλα λαμπόγιανο. Λίγο δύσκολο χρώμα, δεν το προτιμάνε όλοι. Γι' αυτό το έχεις φέρει και σε μαύρο. Γιατί όμως. Γιατί δεν ξαναδείς κάτι. Είναι κάποιοι που αγαπάνε μόνο το μαύρο, το ξέρεις. Στις κρατίες πάει πολύ το κόκκινο. Σα, κοίτα, παιδιά, σοφέστατα. Κοιτάτε εδώ. Το καλά, καλά. Και τα τονίζει και όλα τα εδώ, ας είναι μισά-μισά. Αγιο Βασιλίτσα μου. Ναι, Αγιο Βασιλίτσα. Μαρία είναι μισά-μισά. Κοίταξε, θέλεις... Μίγη μου γυρνάς πλάτη. Πέινε, μόνο. Δεν γυρνάω πλάτη, κοίταξε να δεις. Βέβαια, με αυτό και το... Μαρία, βάλε εσύ το μαύρο να βάλω εγώ και πώς είμαστε. Άρα, το πού θα πάμε. Πού θες να σε πάω, Μαρία, μου θες τον Αργυρό. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τώρα πού θα πάμε. Πού θες. Θα πάμε κάπου πολύ ωραία. Θες να κάνουμε το τα... Όχι τα τα να κάνουμε. Να κάνουμε... Θέλω να κάνουμε, να κάνει ο... Θέλω να κάνουμε καινούργια παιδάκια. Το πι... Μαζί. Όχι, να το πιτσίνι. Αν δείτε έτσι μπορεί να κάνουμε παιδάκια. Δεν ξέρω. Πώς θα τα κάνουμε τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Ναι. Κατευθείαν. Τον τρόπο το ξέρω. Τον τρόπο το ξέρω. Τον τρόπο το ξέρω. Τα παιδάκια. Μα. Εγώ θα τα πω. Και αυτά όμως δεν έχουν γράφει. Δεν έχουν τίποτα εξεμένα. Μπορεί να τα πιάσουμε και έτσι τα παιδάκια. Εξ υποστάσεως. Με αυτά τα πιστάκια. Κορίτσια. Κορίτσια. Θέλετε να τα κοινοποιήσετε. Φουστάνια. Sick lady! Τέλος! Θέλετε να βρείτε άντρα? Sick ladies! Μισό! Θέλετε να βρείτε άντρα? Κατευθείαν στο φίλερ. Τι στο φίλερ? Παιδί μου, στη στήλη που γράφεις. Α, να στείλουν μήνυμα. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Να σου στείλουν μήνυμα για να... Σε σένα στέλνουν να σου, σε μένα στέλνουν. Αλλά για να βρεις τον άντρα. Ρε καμάρια μου, αυτές ψάχνουν άντρα και όχι, εμείς δεν το βρούμε. Ψάχνουν τον Αντώνη και τον Λεωνίδα. Τον Αντώνη, τον Λεωνίδα, τον Άντριος και τον Γιώργο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτές οι γυναίκες που τους ψάχνουν, ναι, τους ψάχνουν πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί δεν τους έχουν δει από κοντά, γιατί είναι σαν τριγιόμερο. Με αυτά τα φορέματα. Να τους ετυπώ... Τώρα πέρα από την πλάκα. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, εορταστική, σαντέν με στρατ. Βγαίνει και σε άλλο χρώμα. Λοιπόν, όχι, σε αυτό τα δύο. Ωραία. Θέλω να συνεχίσεις να μου πιάσεις, θέλω να μου πιάσεις το κεράκι σου. Στο πράσινο, μπράβο. Θέλω να μου πιάσεις το πράσινο, το κυπαρισί. Αλλά μετά το πράσινο ξέρω τι θες. Δεν θες άλλο. Δεν, μπράβο.
Γιατί μετά είναι η επόμενη στήρια. Λοιπόν, αυτό που να δεις, άλλο δεν έχω ανηφόρα, εσένα κλείνω με τη στάρα. Μωρό μου, εσύ είσαι μωρό μου, είσαι σούπερ στάρα. Άλλο είναι το να είσαι μια νέα στάρα και άλλο να είσαι η απόλυτη στάρα. Και γεννημένη στάρα. Αφού αυτή είναι γεννημένη. Αυτό είμαι γεννήθηκα στάρα. Ξέρεις με ποιον το έχω πει αυτό. Με ποιον. Με το Φλωρίνιο και το Γιάννη. Στάρα είμαστε στάρα. Πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία πρόταση λοιπόν και η Παρισί. Δεν πειράζει. Όμως πού να πειράζει, όλοι οι άλλοι πειράζουν. Λοιπόν, παιδιά, κάπως έτσι κλείνω με αυτή την πρόταση. Καταρχάς, να πούμε για την πρόταση αυτή. Αυτή ναι, η πρόταση γρήγορα. Τώρα είναι σε μια έκπτωση, λοιπόν. Ναι. Α, στα 15.90. Τίποτα! Άκουσε το κι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτή η πρόταση. Και όχι άκρη, και παιδιά. Και ήδη μα θα κάνει. Κι αν το δεις φορεμένο, εκεί είναι που θα τα δεις όλα. Μαρία Αλεξάνδρου, τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά στους φίλους τηλεθεατές μου. Δείχνουμε. Τα γεια! Σκάνε κάτι.